ένα έργο πνοής το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία και θα προσφέρει ανάσα σε χιλιάδες πολιτών, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με την έναρξη σήμερα, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, των έργων κατεδάφισης με τα οποία ανοίγει ο δρόμος για τη διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου στην είσοδο της Τριανδρίας. Από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα, που είναι Ιούνιο του 2020, προχωρήσαμε με εξπρές διαδικασίες, με fast track διαδικασίες, τις απαλωτριώσεις, τις αποζημιώσεις, το κόψιμο των συνδέσεων με τη ΔΔΕ, με τη ΔΕΗ, τη μελέτη της διάνοιξης και έτσι σήμερα ξεκινάμε έχοντας βγάλει και όλες τις άδειες κατεδαφίσεις και μέσα στο 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της διάνοιξης του Αγίου Δημητρίου και η δημοπράτησή της, αν όχι μέσα στο 2020, μέσα στο 2021 με εξασφαλισμένους τους πόρους. Έτσι ένα τόσο σημαντικό πλάνο, ένα τόσο σημαντικό κυκλοφοριακό έργο που συνδέει την Αγίου Δημητρίου σε αυτό το σημείο μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2021. Ήταν μια σαφής εντολή που λάβαμε από τον Δήμαρχο όταν ξεκινήσαμε ως Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων να ολοκληρώσουμε παρόμοια έργα, έργα τα οποία έχουν μείνει στα συρτάρια, έργα φαντάσματα εδώ και 20 και 30 χρόνια στην πόλη. Έτσι λοιπόν, αν και είχαμε την πανδημία, το lockdown, τρέξαμε ως πολεοδομία, τρέξαμε ως διεύθυνση κατασκευών όλες τις διαδικασίες αποζημιώσεων, τρέξαμε τις διαδικασίες για τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, για τις άδειες κατεδάφισης, τις συνδέσεις με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ξεκινάμε όλη αυτή τη διαδικασία.